Υγεία σε όλους. Είμαι ο Νόε ή αλλιώς Βασίλειος και σήμερα θα δοκιμάσω να πω για πρώτη φορά για 10 ολόκληρα λεπτά σε μια μπανιέρα γεμάτη με κρύο νερό, αλλά θα προσθέσω και παγάκια. Αυτή η διαδικασία είναι του μεγάλου Ολλανδού ανθρώπου του Wim Hof, ο οποίος έχει ανατρέψει όλα τα επιστημονικά δεδομένα της υγείας και μας έχει διδάξει ότι ένα κρύο μπάνιο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα και διώχνει όλες τις φλεγμονές που είναι οι αιτίες, είναι οι ρίζες όλων των ασθενειών, των αρρωστιών που δημιουργούνται στον ανθρώπινο οργανισμό. Από ό,τι βλέπετε, η μπανιέρα μου γεμίζει σχεδόν με κρύο νερό και θα προσθέσω τα παγάκια τα οποία τα έχω αγοράσει από το σούπερ μάρκετ, επειδή δεν χρησιμοποιώ ψυγείο στο σπίτι μου, και είμαι έτοιμος να τα ρίξω μπροστά σας ώστε να δείτε ότι είναι αληθινά και ισχύουν. Ήδη έχω κάνει έναν γύρο από τις Wim Hof αναπνοές, μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ, αλλά για να μην παίρνω πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή δεν θα σας δείξω, και έχω κάνει γυμναστική προτού μπω στο νερό. Οπότε σας θυμιστώ να μην μπείτε έτσι απότομα, χωρίς να έχετε κάνει γυμναστική και τους Wim Hof αναπνοές. Και υπάρχει και ένα βίντεο με το Guest Theory, νομίζω Guest Theory λέγεται, στο ίντερνετ, που έχουν πάει και έχουν επισκεφτεί στην Πολωνία σε ένα βουνό τον Wim Hof, μια παρέα ατόμων από την Αμερική, και μπαίνουν σε ένα παγωμένο ποταμό για 10 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία προηγούμενη άσκηση ή τίποτα άλλο, ώστε να τους δείξει ο Wim Hof ότι μόνο με την θέληση της καρδιάς και του μυαλού και της πίστης του σώματος μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα σαν άνθρωποι. Οπότε, ρίχνω τα παγάκια. Μπροστά σας. Τα αφήνω λίγο να φουλάρουνε. Βάζω και το κινητό σε χρονόμετρο. Να μετρήσουμε 10 λεπτά μαζί. Τα αφήνω κάπου εδώ, ώστε να το βλέπετε και εσείς και εγώ. Οπότε, φύγαμε. Ο Wim Hof έχει πει να είμαστε όσο πιο πολύ χαλαροί μπορούμε, να αναπνέουμε και να μην σκεφτόμαστε, πολύ να αφαιθούμε μόνο στην αίσθηση, σε αυτό που νιώθουμε, και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ ωραία, πολύ αναζωογονητικά. Είναι επειδή έχω κάνει κιόλας και τη γυμναστική μου και τις αναπνοές μου. Οι αναπνοές αποτελούνται από 30 βαθιές αναπνοές, εισπνοές και εκπνοές, και στην 30η αναπνέουμε, εισπνέουμε και σταματάμε να αναπνέουμε για όσο μπορούμε, παραπάνω από ένα λεπτό. Μετά παίρνουμε μια μεγάλη αναπνοή όταν αναγκαστούμε να αναπνεύσουμε και την κρατάμε και αυτή για όσο μπορέσουμε, και μετά την αφήνουμε. Αυτό το επαναλαμβάνουμε για 3 φορές και είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ανεβαίνει οξυγόνο στον εγκέφαλο και αιματώνεται
Καλά. Και έτσι νιώθουμε τέλεια. Έχουν περάσει 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τα χέρια μου έχουν παγώσει. Το σώμα μου έχει παγώσει. Τα πόδια μου. Και το σώμα μου τα νιώθω. Λες και με τρυπάνε μαχαίρια, αλλά είμαι σίγουρος ότι μετά όταν βγω στον ήλιο θα νιώσω τέλεια. Από ό,τι έχετε δει, η θερμοκρασία του σώματός μου έχει λιώσει ολοκληρωτικά τα παγάκια, αλλά το νερό είναι φουλ παγωμένο. Ας κάτσω λίγο χωρίς να μιλάω ώστε να το νιώσω και να αφαιθώ στην αίσθηση του κρύου. Τα ωφέλη αυτού του κρύου μπανιού είναι πάρα πολλά. Εγώ είχα ξηροδερμία επειδή λόγω της μουσικής μου έχω λίγο άγχος. Έχει πια σταματήσει η ξηροδερμία. Και μετά από κρύο μπάνιο κάθε μέρα αισθάνομαι τέλεια. Πρέπει όλοι να δοκιμάσετε. Αυτή τη στιγμή έχω αρχίσει να τρέμω λίγο, αλλά σταματήσω να μιλάω για να ελέγξω την αίσθηση της αισθήσης μου. Όλα είναι στο μυαλό. Έτσι όπως ξέρετε, από το κομμάτι μου με το τζίμπο, οπότε είμαστε όλοι δυνατοί, πέρα από ό,τι γνωρίζουμε και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα πάντα και ότι βάλει ο νους μας είναι εφικτό, τίποτα δεν είναι αδύνατο και ακατόρθωτο. Μόλις έκλεισα 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά, έχω πραγματικά παγώσει και όσο και να σας φαίνεται απίστευτο και κατανόητο, αυτή τη στιγμή νιώθω μια ζεστασιά, σαν να καίγομαι παράλληλα με το να κρυώνω. Είναι απίστευτο, κάτσε λίγο να βγάλω τα γόνατά μου. Ο Wim Hof λέει να πιάνουμε κιόλας το δέρμα μας με τα χέρια. Έξι λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι ελέγχω λίγο την ατμόσφαιρα, την θερμοκρασία, μέσα στο νερό και ότι με κάνει να το κρύο με κάνει να ξεχνάω όλες τις
σκέψεις, τα προβλήματά μου και να συγκεντρώνομαι στην αίσθηση του κρύου. Και αυτό μου δίνει ένα αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας και έτσι ευτυχίας, χαράς στο νου μου. Έχω αρχίσει να τα απολαμβάνω, η αλήθεια είναι. Όσο και αν φαίνεται ότι τρέμω και ότι μου είναι δύσκολο να το αντέξω, και πραγματικά δεν σας δείχνω αυτή τη στιγμή, ούτε ήμουν ποτέ έτσι ποζεράς να επιδεικνύομαι στους άλλους. Ήθελα με τις πράξεις μου και όχι με τα λόγια και με το παράδειγμά μου να παραδειγματίζω και να δείχνω στους άλλους ότι μπορούν και αυτοί να κάνουν ό,τι κάνω, γιατί όλοι μας είμαστε μια ενωμένη άβρα ενέργειας και δύναμης σε αυτό το σύμπαν. Είναι πραγματικά πολύ απολαστικό και βλέπω ότι κοντεύω στα 9 λεπτά. Είχα πατήσει το χρονόμετρο λίγο πιο νωρίς πριν μπω. Γι' αυτό θα κάτσω παραπάνω 10 δευτερόλεπτα. Και γιατί όχι, παραπάνω. Πέντε έξι, πέντε εφτά, πέντε οχτώ, πέντε εννιά, δέκα. Θα καταφέραμε, λέει. Πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Και θα προσπαθήσω να μπω με το κεφάλι λίγο και μια δεκαριά δευτερόλεπτα. Λίγο στην ταράτσα, θα βγούμε στον ήλιο. Πω, αυτή τη στιγμή πραγματικά έχω μουδιάσει ολόκληρος, δεν νιώθω καν τα πόδια μου, τα χέρια μου, το σώμα μου. Είναι πραγματικά τέλεια. Ο ήλιος αυτή τη στιγμή είναι τόσο καταπραγητικός και απολαυστικός. Νιώθω τέλεια. Ελπίζω να δοκιμάσετε κι εσείς. Χαιρετισμούς στο Wim Hof και σε όλους όσους τον ακολουθούν και τον πιστεύουν. Κάτι άλλο. Σε δύο μέρες κλείνω 60 μέρες αυστηρής χορτοφαγίας και αυστηρής νυφαλιότητας, ούτε αλκοόλ,
ούτε από χόρτα αυτά που ξέρετε τελειώσαν, ούτε καφέδες, ούτε κρέατα, ούτε γαλακτοκομικά, ζάχαρες, γλυκά, τίποτα. Και νιώθω απίστευτα, νιώθω πιο υγιής από ποτέ. Εύχομαι όλοι να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου και να είστε καλύτερα. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, ευμερία, δημιουργία, επιτυχία σε όλους και σε όλες. Νόημα, όραμα, εξέλιξη. Ακή! Ειρήνη.